Είμαστε με τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Δημήτρη Καλία, και η συνέντευξή μας έχει αντικείμενο τη θεματική ενότητα αυτή. Στην προηγούμενη θητεία σας ήσασταν ειδικός σύμβουλος σε νομικά θέματα του Περιφερειάρχη και τώρα Αντιπεριφερειάρχης. Ποια είναι η εικόνα που έχετε σχηματίσει? Όπως σωστά είπατε, καθ' όλη την προηγούμενη τετραετία ήμουν ειδικός νομικός σύμβουλος του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου του Κώστα του Μουτζούρη. Χειρίστηκα όλες τις νομικές υποθέσεις του ιδίου, γιατί όπως ξέρετε υπήρχαν και σοβαρές ποινικές υποθέσεις σε σχέση με τα γεγονότα στην περιοχή του Μανταμάδου και ούτω καθεξής, αλλά και άλλες υποθέσεις σοβαρές και διοικητικές και ποινικές. Και τώρα, μετά τις εκλογές που ήμουν υποψήφιος με το συνδυασμό του, μετά από αίτημα του ιδίου να είμαι υποψήφιος και αποδοχή του αιτήματος αυτού, εξελέγει περιφερειακός σύμβουλος και με όρισε ως θεματικό αντιπεριφερειάρχη διοίκησης και οικονομικών. Βεβαίως δεν έχει καμία σχέση η μία θέση με την άλλη. Σαφώς και υπήρχε πολύ μεγάλη ευθύνη της διαχείρισης όλων αυτών των υποθέσεων την προηγούμενη φορά. Τώρα όμως μιλάμε για δύο πολύ σημαντικούς τομείς της περιφέρειας που κατά την άποψή μου πράγματι είναι η καρδιά της περιφέρειας, την διοίκηση, ό,τι αφορά δηλαδή το προσωπικό και τη διαχείριση του προσωπικού της περιφέρειας, και τα οικονομικά που είναι η πληρωμή των υποχρεώσεων, ο έλεγχος των διαδικασιών πληρωμής, η τακτοποίηση όλων των προηγούμενων εκκρεμωτήτων. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρά. Βέβαια είμαι στον τρίτο μήνα της θητείας μου, είναι αρχή ακόμα, μπορώ να πω ότι μαθαίνω, είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί βοηθήθηκα από εξωγενείς παράγοντες και έτσι, από εξωγενείς παράγοντες εννοώ την απεργία καταρχάς των δικηγόρων, αυτό για να μην υπάρχει οποιαδήποτε παράφραση, με αποτέλεσμα να μπορέσω να ασχοληθώ συνεχώς και αδιαλείπτως όλο αυτό το διάστημα και να σχηματίσω μια καλή εικόνα για την πορεία των υποθέσεων και των θεμάτων που μου έχουν αναθεθεί. Ως προς το διοικητικό σκέλος, γνωρίζουμε ότι οι υπηρεσίες, όπως και οι περισσότερες άλλωστε, υποφέρουν από υποστελέχωση. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ποιες ανάγκες έχει, και θα ήθελα να μου κάνετε ειδική μία για κάποιες υπηρεσίες που ξέρουμε ότι έρχεται η πλειονότητα του κοινού σε επαφή μαζί τους, όπως είναι η Διεύθυνση Μεταφορών, η Κτηνιατρική και Αγροτικής Οικονομίας και η Τεχνική Υπηρεσία. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η Λέσβος έχει υποστελέχωση μεγάλη. Ομοίως υποστελέχωση έχει και η Σάμος. Η Χίος είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τις άλλες δύο περιφερειακές ενότητες. Τώρα, σε σχέση με τις υπηρεσίες αυτές που είπατε, θέλω να πω ότι όντως η τεχνική υπηρεσία έχει μια σημαντική υποστελέχωση από μηχανικούς, γιατί αυτό είναι το βασικό, δεν μιλάμε για διοικητικούς, μιλάμε για μηχανικούς, δεδομένου ότι πάρα πολλοί μηχανικοί το προηγούμενο διάστημα έφυγαν και πήγαν σε άλλες παρεμφερείς ή συναφείς υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να αποδυναμωθεί η τεχνική υπηρεσία. Τώρα, η στελέχωση είναι πάρα πολύ δυσχερής. Αυτό είναι αλήθεια. Διότι επειδή γίνεται μέσω της διαδικασίας του ΑΣΕΠ, γίνεται μέσω του κεντρικού φορέα του κράτους, υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Αυτό το οποίο γνωρίζω σαν αντιπεριφερειάρχης διοικητικού είναι ότι και πριν από μένα, αλλά και μετά την ανάληψή μου από τις αρχές Ιανουαρίου, έχουμε στείλει έγγραφα στο Υπουργείο που ζητάμε τις θέσεις που αναγκαιούν στην περιφέρεια, οι οποίες είναι πολλές και σε όλες τις ενότητες. Δηλαδή όχι μόνο στη Λέσβο, αλλά και στη Σάμο που υπάρχουν κενά, και στη Χίο βέβαια σε πολύ μικρότερη, πολύ λιγότερη είναι τα άτομα τα οποία λείπουν. Τώρα, σε σχέση με τις υπηρεσίες αυτές που είπατε, εκτός από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών παρουσιάστηκαν κάποιες δυσλειτουργίες, οι οποίες δεν νομίζω ότι αφορούσαν τόσο πολύ με την έλλειψη προσωπικού, άλλο με το, και αλλά κυρίως με το γεγονός ότι υπήρχε μια εσωτερική δυσαρμονία μεταξύ της διεύθυνσης και του προσωπικού. Εγώ εκεί το εστιάζω. Ο Περιφερειάρχης πήρε κάποιες αποφάσεις τις οποίες υλοποίησα εγώ αφού είχα αναλάβει τότε. Έγιναν κάποιες εσωτερικές μετακινήσεις. Έχω την αίσθηση και την αίσθηση την έχω και από επικοινωνία που έχω κάνει με ιδιώτες, αλλά και με τον Κώστα τον Αστερακάκη που είναι θεματικός αντιπεριφερειάρχης συγκοινωνιών και μεταφορών, και με την
αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια, όπου νομίζω ότι αποκαθίσταται η ηρεμία στο κομμάτι των συγκοινωνιών, στη διεύθυνση συγκοινωνιών. Στη διεύθυνση συγκοινωνιών είναι αληθές ότι εκεί πέφτει το μεγαλύτερο βάρος καθημερινής συναλλαγής με τον κόσμο. Και όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, ήταν ένα θέμα που είχαμε εμείς στις εκλογές, διότι πήγαινε ο κόσμος και δεν έμεινε ικανοποιημένος από τη διεκπεραίωση των υποθέσεών του. Αυτό έχει ένα τίμημα. Θεωρώ ότι το τίμημα αυτό πληρώθηκε όσο πληρώθηκε, δεδομένου ότι αντέδρασε ο κόσμος και κάποιοι μας καταψήφισαν εκ του λόγου αυτού, αλλά ανεξαρτήτως αυτών ο Περιφερειάρχης πήρε την απόφαση να κάνει μια πολύ σημαντική αλλαγή στην κορυφή της διεύθυνσης και με την συνδρομή και του Αντιπεριφερειάρχη, του θεματικού, επέρχεται μια ηρεμία η οποία νομίζω πολύ σύντομα θα φανεί ότι αποκαθιστά την νομιμότητα και την ηρεμία και την ησυχία και την εύκολη πρόσβαση στην υπηρεσία και την επίλυση των προβλημάτων των ιδιωτών που πηγαίνουν εκεί. Σε σχέση με την κτηνιατρική που μου είπατε, όντως γνωρίζω από τον Διευθυντή, τον κύριο Τσομπανέλη, ότι υπάρχουν κάποια κενά. Νομίζω όμως ότι εκεί δεν υπάρχουν τόσο πολύ σοβαρά προβλήματα. Υπάρχουν κτηνίατροι, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί και σοβαροί και πολύ εργατικοί. Υπερβάλλουν αυτόν βεβαίως για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Εμείς αυτό το οποίο έχουμε σαν να πω έτσι, τρόπο να διαχειριστούμε τα πράγματα, είναι οι βοήθειες που έχουμε, δηλαδή οι πραγματικές βοήθειες, είναι η COVID, τα παιδιά που πήραμε το 2020 μέσω COVID, είναι οι άλλοι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς να σας πω, παρόμοιος τρόπος πρόσληψης προσωπικού, όχι μόνιμου προσωπικού, και είναι και τα παιδιά, οι άνθρωποι μόνο 55-67, τους οποίους παίρνουμε προκειμένου να επικουρίζουν τις υπηρεσίες. Αυτοί είναι οι οποίοι μας βοηθούν. Αλλά αυτοί δεν είναι μόνιμο προσωπικό. Μπορεί εμείς να ευελπιστούμε ότι μπορούν να γίνουν μόνιμο προσωπικό, δεν είναι όμως μόνιμο προσωπικό, παρέχουν πολύ σοβαρές υπηρεσίες και πιστέψτε με, όταν εκλείψουν και αν εκλείψουν, δεδομένου ότι υπάρχουν και αρνητικές αποφάσεις από τα ανώτατα δικαστήρια ως προς τη σχέση των συγκεκριμένων εργαζομένων με το νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ή επιμέρους Δήμοι, θα προκύψουν τεράστια κενά. Γιατί καλύπτουν τεράστια κενά. Και έχουμε, όπως σας είπα τώρα, και μελετούμε τώρα όλες τις περιφερειακές ενότητες, πόσα άτομα μπορούμε να πάρουμε ανά έτος με το πρόγραμμα αυτό 55-67, που είναι άνθρωποι μακροχρόνια άνεργοι, πολλοί εξ αυτών είναι και πτυχιούχοι ΑΕΗ, ΤΕΗ ή επαγγελματίες για πολλά χρόνια ή εργαζόμενοι για πάρα πολλά χρόνια, οι οποίοι έχουν την εμπειρία και τη βούληση να βοηθήσουν την περιφέρεια. Προηγουμένως αναφέρατε ότι στην τεχνική υπηρεσία δημιουργήθηκε πρόβλημα γιατί κάποιοι μηχανικοί έφυγαν από τη συγκεκριμένη υπηρεσία και πήγαν σε άλλες. Δεδομένων όμως των αναγκών που υπάρχουν στην υπηρεσία αυτή, δεν μπορούμε να τους επαναφέρουμε. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Για να είμαι ειλικρινής, ασχολήθηκα επισταμένα με το θέμα αυτό. Δυστυχώς έχουν βγει υπουργικές αποφάσεις οι οποίες παρατείνουν τις αποσπάσεις τους. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι ανέφικτο στην παρούσα χρονική στιγμή. Εγώ ασχολήθηκα, δεδομένου ότι οι υπάλληλοι είναι εξαιρετικοί, αυτή είναι η πληροφορία που έχω, δεν τους ξέρω όλους, αλλά αυτούς που ξέρουν εξαιρετικοί υπάλληλοι, έχουν πάει σε ομοειδείς, όπως είπαμε, θέσεις. Δεν είναι όμως εφικτό, αφού είναι με νομοθετική πρόβλεψη η παράταση της αποσπάσεως, να επιστρέψουν στην υπηρεσία, στην τεχνική υπηρεσία. Σε ό,τι έχει να κάνει με το σκέλος των οικονομικών, θα ήθελα να μας πείτε πώς είναι η πορεία των χρηματοδοτήσεων από τους εθνικούς πόρους, καθώς και οι εκκρεμότητες πληρωμών, αν υπάρχουν αυτές σε σχέση με έργα που έχουν υλοποιηθεί και αν είναι εξασφαλισμένοι οι πόροι για τα έργα που πρόκειται να χρηματοδοτήσουμε. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Γνωρίζετε καταρχάς ότι η ροή χρημάτων από το κεντρικό φορέα εξουσίας, από το κράτος, είναι σχετικά μικρή. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας να ικανοποιήσουμε όλες αυτές τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε αναλάβει.
Αυτός είναι ο κεντρικός σχεδιασμός, αυτή είναι η κεντρική σκέψη. Ευελπιστούμε ότι με την πάροδο του χρόνου θα μεγαλώσει η ροή χρημάτων, έτσι ώστε και εμείς να έχουμε μεγαλύτερη ευχέρεια. Επίσης, ό,τι εκκρεμότητες υπάρχουν από το προηγούμενο έτος με την ανάληψη των καθηκόντων από εμένα, το βλέπουμε εδώ με την επικουρία των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικών, δηλαδή της κυρίας Ζήνας Μωραΐτου και της κυρίας Πελαγίας Θάλασσα, και προσπαθούμε να απεμπλέξουμε όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, όπου είναι εφικτό βεβαίως, γιατί κάπου υπάρχει πρόβλημα και με τις δαπάνες, και να πληρώσουμε τις δαπάνες και να είμαστε απολύτως συνεπείς στις υποχρεώσεις της περιφέρειας, ένα των τρίτων. Ήσασταν νομικός σύμβουλος στις προσφυγές που έκανε η περιφέρεια σε ό,τι είχε να κάνει με τη Βάστρια και τον Καράτεπέ. Πρόσφατα στο φόρουμ που έγινε στην Αλεξανδρούπολη, ο Περιφερειάρχης είχε πει μεταξύ άλλων ότι δεδομένου ότι έχουμε τον Καράτεπέ, γιατί να φτιάξουμε τη Βάστρια. Έχει διαφοροποιηθεί η άποψη της Περιφερειακής Αρχής σε ό,τι είχε να κάνει με τις δομές? Πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι προσφυγές? Και αν αυτές οι προσφυγές είναι ένας λόγος σύγκρουσης με την κεντρική εξουσία. Λοιπόν, θα ξεκινήσω το τελευταίο κομμάτι. Θεωρώ ότι από ό,τι κατέδειξε η τελευταία εκλογική αναμέτρηση του Οκτωβρίου, είναι προφανές ότι είναι ένα κρίσιμο κομμάτι ρήξης μεταξύ της Περιφερειακής Αρχής και της κεντρικής εξουσίας της κυβέρνησης. Πιστεύουμε βέβαια ότι με την πάροδο του χρόνου, επειδή το εκλογικό αποτέλεσμα είναι σεβαστό από την κυβέρνηση, ότι θα υποχρεωθεί να αποδεχτεί ή υποχρεούται ή αρχίζει και αποδέχεται τέλος πάντων την απόφαση του λαού του Βορείου Αιγαίου να υπερψηφίσουν τον Κώστα Μουτζούρη. Είναι όμως ένα θέμα σύγκρουσης. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπάθησε, υποστηρίζοντας τόσο στεναρά το συνδυασμό Στεφανή, ακριβώς να κάμψει την άρνηση του Μουτζούρη να αποδεχτεί την ύπαρξη δομών στο Βόρειο Αιγαίο. Αυτό ήταν το βασικό σημείο. Τώρα, σε σχέση με την πορεία των υποθέσεων, θέλω να πω το ακόλουθο. Για τον Καράτεπέ έγιναν κάποια δικαστήρια ασφαλιστικά μέτρα και ούτω καθεξής, όχι όμως διοικητικά δικαστήρια, δεδομένου ότι η δομή αυτή θεωρητικά ήταν μια προσωρινή δομή. Δεν έχει την μονιμότητα των εγκαταστάσεων που πάει να δημιουργηθεί στη Βάστρια. Στη Βάστρια λοιπόν υπάρχει μια αίτηση ακύρωσης η οποία εκδικάστηκε και της οποίας εξεδόθη απόφαση, αν θυμάμαι καλά, τον Αύγουστο του 23, παραμονές των περιφερειακών εκλογών, όπου δικαίωσε κατά ένα μέρος την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, λέγοντας ότι δεν μπορεί, το λέω με απλά λόγια για να γίνει κατανοητό, δεν μπορεί να γίνει ένας δρόμος, ο οποίος θα είναι ο βασικός δρόμος για τις ανάγκες της συγκεκριμένης δομής, μέσα από δασική έκταση όπως προβλεπόταν. Νομίζω ότι έγινε μια προσπάθεια υποβάθμισης από την κεντρική εξουσία. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, δεδομένου ότι μιλάμε για μια τεράστια δομή, μια μεγάλη δομή. Μιλάμε για ένα δρόμο ο οποίος πρέπει να έχει συγκεκριμένο μήκος και συγκεκριμένο πλάτος και του οποίου το μεγαλύτερο μέρος περνούσε μέσα από δασική έκταση. Ήρθε λοιπόν το Συμβούλιο Επικρατείας και σταμάτησε τη διαδικασία. Είπε ότι αυτό δεν είναι επιτρεπτό και πρέπει να βρείτε άλλο τρόπο προκειμένου να λύσετε τον τρόπο πρόσβασης. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι εκτός από το θέμα του δρόμου πρόσβασης υπάρχουν και άλλα θέματα. Ίδρευση, αποχέτευση, δηλαδή πολύ σοβαρά, τα οποία ακόμα το Υπουργείο δεν τα έχει αγγίξει. Δεν έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Μετανάστευσης να επιλύει τα θέματα αυτά. Θέλω να πω επίσης ότι έχουμε καταθέσει ακόμα και καινούργια αίτηση ακυρώσεως, η οποία, αν θυμάμαι καλά, έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί εντός του μηνός Απριλίου του τρέχοντος έτους, τον επόμενο δηλαδή μήνα, και εξετάζουμε και την πιθανότητα άσκησης και προσθέτων λόγων αιτήσεως ακυρώσεως για αυτό το κομμάτι. Είναι λοιπόν δεδομένο ότι εμείς την Βάστρια δεν την αποδεχόμαστε και ο μόνος τρόπος που έχουμε, όπως γνωρίζετε, είναι ο δικαστικός, δεν έχουμε άλλη οδό να αντιπαλέψουμε και αυτό κάνουμε. Αυτό είναι κάζους μπέλι βέβαια για την κυβέρνηση, η οποία όπου μπορεί να δυσχεράνει το έργο της Περιφερειακής Αρχής, το κάνει με οποιοδήποτε τρόπο. Αλλά θεωρώ ότι είναι ο πυλώνας των θέσεων του Μουτζούρη αυτή η άποψη, και αυτή η άποψη υπερψηφίστηκε και από τον κόσμο. Δεν είναι δυνατόν να αποκλίνει, γι' αυτό θεωρώ ότι δεν υπάρχει απόκληση στις θέσεις του. Οι θέσεις του είναι συγκεκριμένες.
πραγματικά θα θέλαμε ένα Βόρειο Αιγαίο χωρίς μετανάστες, χωρίς μεταναστευτικές ροές. Καταλαβαίνουμε την γειτνίαση με την Τουρκία, καταλαβαίνουμε το γεγονός ότι υφίσταται πίεση από την γείτονα χώρα προς την Ελλάδα και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως είναι ένα κομμάτι εδώ το οποίο είναι πιο εύκολη η προσέγγιση. Όλα αυτά πια έχουν περάσει πολλά χρόνια και αρχίζουμε και τα αντιλαμβανόμαστε καλύτερα και τα διαχειριζόμαστε και καλύτερα. Αλλά νομίζω ότι η βούληση της Περιφερειακής Αρχής είναι σταθερή και δεν έχει αλλάξει από αυτό. Όταν λέμε ακύρωση, τι εννοούμε ακριβώς? Με την αίτηση ακύρωσης προσβάλλει συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις. Εμείς έχουμε προσβάλει διάφορες πράξεις, τις οποίες άλλες δεν ήταν εμπρόθεσμες, άλλες το Συμβούλιο Επικρατείας είπε διαφορετικά, διότι να φανταστείτε ότι έγινε μία δομή. Αυτό είναι να έχετε στο μυαλό σας, ότι έγινε μία δομή χωρίς περιβαλλοντικούς όρους, όταν για ένα ξενοδοχείο, για μια επένδυση, για οτιδήποτε απαιτείται η ύπαρξη περιβαλλοντικών όρων, το Υπουργείο νομοθέτησε την προηγούμενη μέρα και την επόμενη έκανε, γιατί ειδικώς για τις δομές, να μην χρειάζονται περιβαλλοντικοί όροι. Αυτά τα πράγματα τα έχουμε προσβάλει, αλλά δεν ήταν η αντίδρασή μας, η γνώση μας μάλλον ήταν λίγο καθυστερημένη, οπότε κρίθηκε ότι ήταν λίγο, δεν ήταν εμπρόθεσμη η διαδικασία αυτή. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε με τις αιτήσεις ακυρώσεως είναι με οποιοδήποτε τρόπο να παρεμποδίσουμε την ολοκλήρωση και κυρίως τη λειτουργία της Βάστριας. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί? Θεωρώ ότι είναι δύσκολο, αλλά μπορεί να επιτευχθεί. Δηλαδή, η προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας ήταν μία δικαίωση, γιατί ξέρετε και οι ανώτατοι δικαστές είναι σε θέσεις τέτοιες που δεν μπορώ να πω ότι είναι ευεπίφοροι σε πιέσεις, αλλά καταλαβαίνετε ότι όσο ψηλότερα είναι, τόσο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα. Αλλά πήραν όμως το ρίσκο και έκριναν ότι έπασχε η διαδικασία αυτή και κατά το κομμάτι αυτό που ετέθη υπόψη τους, το ακύρωσαν. Τώρα έχουμε προσβάλει και άλλα επιγενόμενα, αυτά τα οποία προκύπτουν στην πορεία. Διάφορα θέματα, περιμένουμε την εκδίκαση της υποθέσεως, το παρακολουθούμε, έχουμε νομικούς συμβούλους γραφεία των Αθηνών που ασχολούνται κυρίως με τα θέματα αυτά και σκοπός μας είναι να προασπίσουμε αυτό που εμείς θεωρούμε ότι είναι το σωστό. Γιατί υπάρχουν και άλλες απόψεις αποκλίνουσες.